καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Με την ανάπτυξη τεχνολογίας, οι τρόποι με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να αντιγράψουν έχουν γίνει όλο και πιο εφευρετικοί. Στην Κίνα χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτήρησης για την εξάλληψη της αντιγραφής εξετάσεις. Αλλά γιατί οι μαθητές το ρισκάρουν και ποιοι είναι μερικοί από τους τρόπους για να περιοριστεί το πρόβλημα? Όλοι γνωρίζουμε ότι οι φοιτητές μερικές φορές αντιγράφουν. Αλλά τι γίνεται όταν οι εκπαιδευτικοί τους βοηθούν στην αντιγραφή? Στη Νότια Αφρική, μερικοί από το διδακτικό προσωπικό έχασαν πρόσφατα τη δουλειά τους επειδή τους βοήθησαν να αντιγράψουν. Εμείς πήγαμε εκεί για να δούμε πώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να παραβεί τους επαγγελματικούς κανόνες. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Νότιας Αφρικής κατατάσσεται σταθερά ως ένα από τα χειρότερα στον κόσμο. Οι περισσότεροι φοιτητές παρακολουθούν σχολεία με ανεπαρκείς πόρους. Κάθε χρόνο, πάνω από 700.000 μαθητές δίνουν εξετάσεις για το ανώτερο εθνικό πιστοποιητικό. Αυτό είναι το ελάχιστο που απαιτείται για να βρουν δουλειά ή να μπουν στο πανεπιστήμιο. Δεδομένη σημασία των εξετάσεων και της παγκόσμιας τάσης σε δοκιμασίες τέτοιου είδους, το διακύβευμα είναι υψηλό. Ωστόσο, κάθε χρόνο, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ανακαλύπτονται και σκάνδαλα με αντιγραφές. Κανένα σχολείο δεν θέλει να είναι στον πάτο του βαρελιού. Και έτσι το σχολείο θέλει να παρουσιάσει καλά αποτελέσματα. Εάν αισθανθούν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να γράψουν καλά, τότε τους βοηθούν. Αυτό δεν τους δικαιολογεί. Η έμφαση, ωστόσο, δίνεται στη βαθμολογία και την κατάταξη στο σύστημα εξετάσεων. Πόσοι από τους μαθητές θα περάσουν και ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας. Οι καθηγητές απαγορεύεται να επιβλέπουν τις εξετάσεις στο μάθημα που διδάσκουν οι ίδιοι. Ωστόσο, πέρυσι στο κολέγιο Stone Fountain, ένα ιδιωτικό σχολείο για φτωχούς μαθητές, συνέβη ακριβώς αυτό, όταν ο διευθυντής ανάγκασε τους καθηγητές να μπουν για επιτήρηση σε διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας. Τους ανάγκασε να μπουν στην τάξη. Και όταν τους ζητήθηκε, δεν είχαν κουράγιο να πούν στα παιδιά: «Δεν ξέρω, κάτσε κάτω, δεν μιλάμε, συγκεντρωθείτε». Υποθέτω ότι βαθιά μέσα τους ήθελαν τα παιδιά να γράψουν καλά στο μάθημά τους. Ήταν ένας συνδυασμός και των δύο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αν δεν είχε αναγκάσει τους συγκεκριμένους καθηγητές να επιτηρούν, δεν θα υπήρχε καμία παρατυπία. 46 μαθητές κρίθηκαν ένοχοι για εξαπάτηση, συγκεκριμένα για ομαδική αντιγραφή. Ο διευθυντής και 5 δάσκαλοι έχασαν τις δουλειές τους. Το 14% το ποσοστό της αντιγραφής σε όλη τη χώρα ήταν άνευ προηγουμένου. Σε μερικούς μαθητές είχε απαγορευτεί να ξαναδώσουν εξετάσεις για 3 χρόνια, ενώ μερικοί επιτηρητές διώχθηκαν ποινικά. Το τμήμα βασικής εκπαίδευσης θεώρησε πως υπαίτια ήταν η δυσλειτουργία του σχολείου. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θέσουμε την πολιτική, να πληρώνουμε τους καθηγητές, να τους προσλαμβάνουμε, να εξασφαλίζουμε πως υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Αλλά η καθημερινή λειτουργία εναπόκειται στις σχολικές κοινότητες και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Γι' αυτό λέμε πάντα ότι η εκπαίδευση είναι ένα κοινωνικό θέμα. Δεν μπορείτε να ρίχνετε την ευθύνη στον Υπουργό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνετε εσείς. Ενώ διεξάγονται έρευνες, ελάχιστες φορές υπάρχουν τιμωρίες. Σάι ανησυχεί πως η υπηρεσία έχει παραιτηθεί των ευθυνών της. Το τμήμα θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει στα σχολεία. Θα πρέπει να ζητούν από τους εκπαιδευτικούς να λογοδοτούν. Η Ντεσάι πιστεύει ακράδαντα ότι η παρακίνηση των παιδιών θα είναι το κλειδί για να σταματήσει η αντιγραφή στις εξετάσεις. Για μένα η λύση θα ήταν να κάνουν την εκπαίδευση πιο ζωντανή για τους νέους. Θα πρέπει να δούμε το όφελος της εκπαίδευσης. Όχι μόνο τις εξετάσεις και το απολυτήριο, αλλά την πραγματική εκπαίδευση και τι μπορεί αυτή να δώσει τη δυνατότητα να κάνουν. Η αντιγραφή αποσπασμάτων από την εργασία ενός άλλου ατόμου μπορεί να θέσει χρόνια σπουδών σε κίνδυνο. Ωστόσο, κάποιοι μαθητές είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν λόγω κλοπή ώστε να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους. Και στην Ισπανία οι αριθμοί είναι ιδιαίτερα ανησυχητικοί. Σε αυτό το πανεπιστήμιο οι καθηγητές βρήκαν τη λύση στην τεχνολογία. Ένα απλό copy-paste στο διαδίκτυο, μια γρήγορη μετάφραση ή ακόμα και η αγορά περιεχομένων από τρίτους έχει μετατραπεί σε μια ρουτίνα για χιλιάδες φοιτητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ισπανία το θέμα έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Μια έρευνα ανεβάζει το ποσοστό ακαδημαϊκής λογοκλοπής στο 20%. Στη μάχη ενάντια στη λογοκλοπή έχει ρηχθεί το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας. Ένα από τα 3 μεγαλύτερα online πανεπιστήμια της Ευρώπης και πρωτοπόρος στην ανίχνευση λογοκλοπής μεταξύ των μαθητών. Έχει τελειοποιήσει το δικό του λογισμικό ενάντια στη λογοκλοπή τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτή η ομάδα των μηχανικών είναι αποφασισμένη να σταθεί εμπόδιο σε όσους φοιτητές προσπαθούν να αντιγράψουν.
Ο καθηγητής λαμβάνει το έγγραφο και βλέπει τα ποσοστά. Αν η σύμπτωση είναι υψηλή και θέλει περισσότερες πληροφορίες για να εκτιμήσει αν πρόκειται για περίπτωση λογοκλοπής, μπορεί να δει λεπτομερώς το ένα έγγραφο δίπλα στο άλλο και ελέγχει ποια κείμενα είναι ίδια. Με αυτό το λογισμικό μπορείς ταχύτατα να εκτιμήσεις αν ένα κείμενο έχει αντιγραφεί από άλλη εργασία με βάση τα πρότυπα γραψίματος. Από την εφαρμογή αυτού του εργαλείου, η λογοκλοπή από τις βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου έχει μειωθεί εντυπωσιακά κατά 80%. Αλλά δεν είναι μόνο η άμεση πρόσβαση σε εκατομμύρια πηγές που ενθαρρύνει τους φοιτητές να αντιγράψουν. Παρατηρείται επίσης μια έλλειψη αξιών για την οποία οι καθηγητές έχουν επίσης μερίδιο ευθύνης. Εάν ο μαθητής μπορεί να αντιγράψει ή να αποκτήσει πρόσβαση εύκολα σε πληροφορίες, θα το κάνει. Εναπόκειται σε εμάς τους καθηγητές. Να βρούμε μια λύση. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, να βρούμε έναν άλλο τρόπο σκέψης και να προτείνουμε πράγματα προκειμένου να σταματήσει να συμβαίνει αυτό. Σύμφωνα με αυτή την ειδικό σε τεχνολογίες επικοινωνίας, εναπόκειται στους καθηγητές να διδάξουν στους μαθητές πώς να παραθέσουν τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται στην ακαδημαϊκή εργασία τους και να πείσουν να είναι ειλικρινείς και να αναγνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν γνώσεις ήδη δημοσιευμένες. Η αδυναμία των καθηγητών να προσαρμοστούν στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι μια ανοιχτή πρόκληση στους φοιτητές, ώστε να είναι τεμπέλητες και αδιάφοροι, λέει η φοιτήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας, Ρόζερ Σιμώνα. Για εμένα η κόκκινη γραμμή είναι το απευθείας copy-paste. Το να αρπάζεις ένα κείμενο που γράφτηκε από κάποιον άλλο και να το βάζεις στη μέση της εργασίας σου σαν να γράφτηκε από εσένα. Για μένα αυτό είναι προφανώς το όριο. Για αυτή τη φοιτήτρια η κόκκινη γραμμή μεταξύ λογοκλοπής και καλής έρευνας είναι απλή. Εάν δεν μου δίνετε ένα έργο που να με ενθαρρύνει να είμαι δημιουργική, να εμπνευστώ ώστε να βρω μια νέα οπτική γωνία για αυτό που θέλω να πω, τότε ίσως θα πάρω τον εύκολο δρόμο, ο οποίος είναι «Εντάξει, ας ψάξω για αυτό που έχουν γράψει εκατομμύρια άλλοι πριν από εμένα. Δεν μπορεί να του προσδώσει το προσωπικό μου στυλ, αλλά ούτως ή άλλως με βοηθάει να περάσω». Τα πανεπιστήμια αρχίζουν να παίρνουν στα σοβαρά αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας λογισμικά κατά της λογοκλοπής. Η αξιοπιστία των ιστορικών θεσμών διακυβεύεται εάν δεν τεθεί αυτή η επιδημία υπό έλεγχο. Φέτος η Ινδία έγινε πρωτοσέλιδο για μαζικά σκάνδαλα αντιγραφής, ενώ είδαμε εκατοντάδες γονείς να συλλαμβάνονται και οι εξετάσεις στην ιατρική να ακυρώνονται. Ας ανακαλύψουμε τι συνέβη και ας διερευνήσουμε τις αιτίες πίσω από αυτό. Για τις εκατοντάδες χιλιάδες των φοιτητών κάθε χρόνο που δεν πετυχαίνουν στις σχολές, η πτυχία στην ιατρική ή στο πολυτεχνείο φαντάζει σαν ένα εισιτήριο στο παράδεισο, στο κύρος και την ευημερία. Η ιατρική, η οδοντιατρική, η μηχανολογία, όλα αυτά είναι επαγγέλματα στην Ινδία που παραδοσιακά συνδέονται με μια καλή θέση στην κοινωνία. Αν είστε μηχανικός ή γιατρός, τότε όλοι σας κοιτάζουν με θαυμασμό. Πάνω από 600.000 μαθητές δίνουν εξετάσεις για την εισαγωγή τους για μία από τις 4.000 θέσεις στην ιατρική στα δημόσια πανεπιστήμια της Ινδίας. Για τους μαθητές οι εξετάσεις είναι σημαντικές. Αν έπρεπε να ενταχθούν σε μία ιδιωτική σχολή, θα έπρεπε να πληρώσουν μεγάλα ποσά σε δίδακτρα. Αν είστε σε ιδιωτική σχολή, τότε τα έξοδα είναι αρκετά υψηλά. Τα δίδακτρα αγγίζουν τα 67.000 ευρώ. Φέτος το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας σόκαρε τους φοιτητές με το να ακυρώσει τις εξετάσεις για την ιατρική λόγω των κατηγοριών για αντιγραφή και να τις προγραμματίσει για τον Ιούλιο. Ενώ οι μαθητές κατέφυγαν στην υψηλή τεχνολογία για να αντιγράψουν σε εξετάσεις αγωγής στην ιατρική χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα και Bluetooth για να επικοινωνούν με πληρωμένους γιατρούς έξω από τις αίθουσες, οι γονείς και οι φίλοι των μαθητών που έδιναν εξετάσεις στο σχολείο στην Μπιχάρ της κεντρικής Ινδίας ανέβηκαν με σκάλες στους τοίχους προκειμένου να δώσουν στα παιδιά τους τις απαντήσεις από τα παράθυρα. Υπάρχουν γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να διαπρέψουν, που θέλουν να γίνουν κάτι στη ζωή τους. Έτσι οι γονείς θα μπορούσαν πράγματι να ενθαρρύνουν τους μαθητές, μερικές φορές ακόμη και να τους ασκήσουν πίεση για να γράψουν καλά. Ο Δόκτωρ Πραντίπ δείχνει να κατανοεί την οτροπία των φοιτητών στην αγροτική Ινδία. Στις αγροτικές περιοχές θα δείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος που να συμβουλεύει τους μαθητές. Σκέφτονται την ιατρική ή την εφαρμοσμένη μηχανική και αν αποτύχουν σε αυτές τις εξετάσεις, τότε σκέφτονται ότι η καριέρα τους έχει τελειώσει. Οι ειδικοί που εργάζονται στον τομέα της ανάπτυξης του παιδιού πιστεύουν ότι υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα. Η
Η διαδικασία της σκέψης ενός παιδιού αναστέλλεται, καθώς η λεγόμενη σωστή απάντηση είναι η απάντηση που ο δάσκαλος έχει δώσει. Έτσι, ακόμη και αυτή είναι μια μορφή εξαπάτησης, επειδή δεν είναι η δική του απάντηση. Αυτό που έχει αξία για αυτούς είναι ότι θα πρέπει να δείχνουν σωστά. Δεν πειράζει αν δεν είναι δικά τους. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει το θέμα. Από τη στιγμή που επιδιώκουμε την τελειότητα και τα λάθη τιμωρούνται, τα παιδιά θα κάνουν τα πάντα ώστε να διασφαλίσουν ότι η εργασία τους είναι καλή. Έχετε αντιγράψει στο σχολείο ή μπήκατε ποτέ στον πειρασμό? Ας μας πείτε τις εμπειρίες σας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.